αγωνιστές του 21. Τα δώσατε όλα και δεν πήρατε τίποτα σαν ανταμοιβή για τους σκόπους του θυσίες σας. Αφήσατε τις οικογένειες, τα σπίτια σας, δώσατε τη ζωή σας και όλα αυτά για να πεθάνετε άδοξα, χωρίς μια κουφταγή στην κατοχή σας, χωρίς την αναγνώριση από την πατρίδα που τόσο αγαπήσατε. Γιατί αγωνιστήκατε λοιπόν, γιατί δεν παραδοθήκατε. Μπορούσατε να μείνετε ο καθένας σας με τη φαμιλιά του στο σπίτι του και όλη του η περιουσία απείραχτη. Γιατί λοιπόν, ένα ναι στο πείραμα ακούσε και θα σας σώσησαν όλοι. Όχι όμως, εσείς αλλιώς βαβαδιάστε τα πράγματα. Θυσιαστήκατε εσείς για να ζήσουμε εμείς ελεύθεροι. Τα ακούτε, καπετάνε, οι διαγωνιστές. Δεν πήγατε χαμένοι. Την κερδίσατε τη λευτεριά. Πάνω από τις φαμελιές σας, πάνω από τους φίλους σας, πάνω από τη ζωή σας, βάλατε την πίστη σας στο Θεό, που απάτηκε έπρεπε να μείνει. Βάλατε την πατρίδα, που καρτέραγε κάποιον να αντισταθεί. Την τιμή του Έλληνα, που δεν ξεπουλιέται έτσι. Στρατηγέ Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη και Νικηταρά, καπετανέοι μου, που μάρτυρες γίνατε για την πατρίδα. Αγνά και αθώα γυναικόπαιδα, μάρτυρες που θυσιαστήκατε σε κάθε γωνιά τούτης της πατρίδας. Οι ψυχές σας από εκεί ψηλά μας φωτίζουν με τη δόξα της θυσίας, της ένωσης στη δύναμη, της λεβεντιάς στη χάρη, της πίστης στον ηρωισμό. Μιμητές σας να γίνουμε. Έκλεισε με το τελευταίο που είπε η Ελλήνα. Εμείς δύο λόγια μετά τη γιορτή θα πούμε. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που κουράστηκαν, πρωτίστως τον κύριο Νίκα, τα παιδιά της ορχήστρας, και δευτερευόντως την Αγγλία του Γκορίου. Και την αφανή γραμματέα του σχολείου μας, την κυρία Τσαντζουλίνη. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ξέρετε όλοι σας ότι μετά το Πάσχα 20 Μαΐου θα έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα για τη Θράκη και θα έχουμε πολλές ετοιμασίες και πολλή δουλειά. Γι' αυτό επιλέξαμε να είναι λίγο πιο φτωχή 25 Μαρτίου η γιορτή. Όμως, εγώ δεν σας κρύβω, ότι δάκρυσα και πολύ μάλιστα. Όχι μόνο με αυτά που μας είπε ο κύριος Σταματελόπουλος και την αδικία που έγινε στον Κολοκοτρώνη, αλλά και με την απόδοση που είχε ο Θοδωρής στο Ματρόζο. Μας γεμίζει με μια μεγάλη ελπίδα. Η Ελλάδα ποτέ δεν θέλει. Επειδή ανάμεσά μας έχουμε την τιμή να είναι και ο πρόεδρος του σχολείου και ο αντιπρόεδρος, το πρωί ο πατέρας Γενάβριος μας απίστευε το λόγο και για την 2821 και για τον λογισμό της Παναγίας μας.
Τώρα το λόγο θα έχει να κλείσει ο κύριος Πρόεδρος και μετά θα ψάλλουμε όλοι μαζί τον Εθνικό Ύμνο και μετά με τις οδηγίες του κυρίου Μουναρίδη θα κάνουμε μια πρόβα έτσι πατριωτική και δυναμική για να ετοιμαστούμε και για την παρέλαση της κυβέρνησης. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.